Κύριε Υπουργέ, νομίζω με τις απαντήσεις που δώσατε δεν μένουν ευχαριστημένοι κυρίως οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές και φυσικά οι ίδιοι γονείς που βλέπουν με αβεβαιότητα την συνέχιση των δημοτικών δομών. Και ξέρετε, οι δομές αυτές αποτελούν βασικό στήριγμα κυρίως των φτωχών οικογενειών που ως μοναδική διέξοδο για την εξωσχολική, παιδαγωγική, καλλιτεχνική, αθλητική, πολιτισμική δραστηριότητα των παιδιών τους είναι και αυτές οι δομές. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένουν συρρυκνωμένες, ελλειμματικές, ενώ θα έπρεπε να επεκτείνονται λόγω των αυξημένων αναγκών για να υλοποιηθεί η παιδαγωγική πράξη και να διασφαλιστεί η φροντίδα και η ασφάλεια των παιδιών. Εσείς λέτε ότι θα κάνετε μια ορθολογική κατανομή, μα είναι λειψές. Χρειάζονται πολύ περισσότερες για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που σήμερα υπάρχουν, κυρίως στα νέα ζευγάρια, στις νέες οικογένειες, στα παιδιά τους. Επιμένετε και πάλι στην κρατική χρηματοδότηση ότι πρέπει να απαλλαγούμε κάποια στιγμή και να δούμε τι θα γίνει με τους ευρωπαϊκούς πόρους. Το επαναλάβατε και σήμερα. Σήμερα λοιπόν η χρηματοδότηση αυτών των δομών κατά κύριο μέρος τους γίνεται από εθνικούς πόρους μέσα από το σκέλος των εθνικών πόρων της δράσης εναρμόνισης επαγγελματικής ζωής, οι οποίοι αντί να διατίθεται στη στήριξη και τη διεύρυνση αυτών των δημόσιων δημοτικών δομών πανελλαδικά και σε κάθε δήμο, επιλέγεται να πρημοδοτούνται οι αντίστοιχες ιδιωτικές, οι οποίες εξαπλώνονται ραγδαία. Οι δημοτικές δομές όμως δεν υπόκειται στους κανόνες της αγοράς. Δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο ζύγι οι δημοτικές δημόσιες δομές με τις ιδιωτικές δομές. Από πού και ως πού οι ιδιωτικές δομές πρέπει να χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Το ερώτημα γιατί οι εθνικοί πόροι δεν περνάνε απευθείας στον προϋπολογισμό των Δήμων ώστε να ενισχύσουν τις συγκεκριμένες δομές κατά Δήμο και για ολόκληρη τη χώρα, πραγματικά παραμένει πολιτικά αναπάντητο. Σε αυτό δεν απαντάτε. Κοιτάξτε, το 2019 καταγράφονται 67.000 παιδιά που απασχολήθηκαν στα ΚΔΑΠ, δημοτικά και ιδιωτικά. Με τη μερίδα του λέοντος να την έχουν τα ιδιωτικά κατά 65%. Και κατέφυγαν αναγκαστικά σε αυτές τις δομές τις ιδιωτικές λόγω έλλειψης δημοτικών δομών. Ωστόσο, βέβαια, ο πραγματικός αριθμός των παιδιών που μένουν εκτός είναι πολύ μεγαλύτερος. Και πολλές οικογένειες δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή στο πρόγραμμα και δεν έκαναν αίτηση. Τα βάουτσερ που μοιράζονται είναι πολύ περισσότερα από τις διαθέσιμες θέσεις. Είναι χαρτάκια που για πολλούς δεν έχουν ιδιαίτερο αντίκρισμα. Το 2019, βάουτσερ αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ δεν ενεργοποιήθηκαν λόγω έλλειψης θέσεων, οπότε δεν θα εκταμιευθούν. Αναμένεται την επόμενη χρονιά να δοθούν 72.000 βάουτσερ σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό δομών λόγω της αύξησης των ιδιωτικών, με αποτέλεσμα να έχουμε οριζόντια μείωση της χρηματοδότησης για όλους τους Δήμους. Άρα, πού το πάτε? Το πάτε να συρρυκνωθούν οι δημοτικές δομές και να ενισχυθούν, να ξεφυτρώσουν σαν τα μανιτάρια οι ιδιωτικές δομές. Να λοιπόν πώς με την πολιτική των βάουτσερ νομιμοποιείται αυτή η αντιδραστική ευρωενωσιακή πολιτική, ότι η αγωγή και η φροντίδα του παιδιού δεν υφίσταται ως κοινωνική ανάγκη, ως δικαίωμα για όλα τα παιδιά, αλλά ως εμπόρευμα. Καλημέρα. Οι δομές αυτές, κατά την άποψή μας, πρέπει μάλλον να λειτουργούν με ενιαίο πλαίσιο υπαγόμενες πανελλαδικά σε μια κοινή διοικητική μορφή. Σε αυτό δεν λέτε κουβέντα. Προκειμένου να ξεπεραστεί η σημερινή πρακτική όπου οι δομές υπάγονται διοικητικά σε τρεις διαφορετικές νομικές μορφές φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά πάρα πολύ γενικά. Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να μπει τέλος λοιπόν στη διαιώνιση της εργασιακής ομοιρίας των εργαζομένων με συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν 10, 15 και 17 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και είναι αναγκαίο μέτρο ώστε οι συγκεκριμένες δομές να παραμείνουν σε λειτουργία ως δημόσιες δωρεάν δομές, να μην μετατραπεί και αυτή η ανάγκη του παιδιού και της οικογένειας σε πεδίο αγοράς.
Θα σας έλεγα και το εξής. Κύριε συνάδελφε, για τους εργαζόμενους και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ναι. Υπάρχουν οι εγκεκριμένοι εθνικοί πόροι εντός της εναρμόνισης, οπότε δεν θα προκύψει πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος και έτσι οι προσλήψεις δεν θα υπόκεινται στους γνωστούς περιορισμούς. Άλλωστε έχει συμβεί αυτό με το βοήθεια στο σπίτι. Γιατί δεν το εφαρμόζετε? Κάντε το. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.